Ο επόμενο μήνα θα είναι πολύ δύσκολο. Αυτό που προέχει είναι να περιοριστεί η μετάδοση του ιού προκειμένου να δοθεί χρόνο στο σύστημα υγεία για να ανταπεξέλθει, ώστε οι ευπαθεί ομάδε και όσοι χρειαστούν νοσηλεία να λάβουν τι απαιτούμενε φροντίδες. Πρωτίστω όμω, απαιτείται σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση από όλου. Τόσο από του πολίτε, όσο και από όσου έχουν την ευθύνη τη ενημέρωσή του. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή ενημερώνει με ευθύτητα και ειλικρίνεια για όλα τα μέτρα που λαμβάνει. Οι φήμε που διακινούνται τι τελευταίε ώρε περί καθολική απαγόρευση κυκλοφορία επιτείνουν τη σύγχυση και συνιστούν παραπληροφόρηση. Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αυτέ τι ώρε, α επικρατήσει η ψυχραιμία. Επιπλέον, οποιαδήποτε αυστηροποίηση των μέτρων και αν αποφασιστεί τι επόμενε μέρε, τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία δεν θα κλείσουν. Δεν κλείνουν ακόμη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ούτε πρατήρια καυσίμων. Είναι προφανέ ότι κανένα κράτο δεν μπορεί να ελέγξει ε, το ζήτημα αυτό σε απόλυτο βαθμό. Αυτό που μπορεί να κάνει και το κάνουμε είναι να παίρνει σταδιακά όλο και περισσότερα μέτρα. Η κυβέρνηση, έχοντα ω ύψιστη προτεραιότητα την προστασία τη δημόσια υγεία, λαμβάνει πρωτοφανή μέτρα και απευθύνει έκκληση σε όλου να μείνουν σπίτι για να περιοριστεί η διασπορά του ιού είναι μια άσκηση ατομική ευθύνη αλλά και κοινωνική υπευθυνότητα. Για τον καλύτερο συντονισμό των αναγκαίων δράσεων, με απόφαση του Πρωθυπουργού, ανατίθενται αρμοδιότητε του συντονισμού όλων των εμπλεκομένων φορέων στη Γενική Γραμματέα Πολιτική Προστασία. Στο πλαίσιο αυτό, μέχρι σήμερα Γενικό Γραμματέα Πολιτική Προστασία Νίκο Χαρδαλιά ορίστηκε από τον Πρωθυπουργό και ήδη ορκίστηκε ω Υφυπουργό Πολιτική Προστασία και Διαχείριση Κρίσεων στο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη με πλήρε και αποκλειστικέ αρμοδιότητε. Ο κύριο Χαρδαλιά θα αναφέρεται απευθεία στον Πρωθυπουργό. Νέο Γενικό Γραμματέα Πολιτική Προστασία αναλαμβάνει μέχρι σήμερα Εθνικό Διοικητή Πολιτική Προστασία, πρώην Αρχηγό τη Πυροσβεστική, κύριο Βασίλη Παπαγεωργίου. Στο μεταξύ, όπω γνωρίζετε, ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκη έχει κάθε πρωί τηλεδιάσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Υγεία τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον καθηγητή λοιμοξιολόγο Σωτήρη Τσιόδρα και κατά περίπτωση με άλλους αρμόδιους υπουργούς προκειμένου να έχει πλήρη εικόνα της εξέλιξης της κατάστασης και να λαμβάνονται τα εκάστοτε κατάλληλα μέτρα. Κάθε μέρα θα αξιολογούνται όλες οι εξελίξεις και θα λαμβάνονται όποιες αποφάσεις χρειαστεί. Θυμίζω ότι στη χθεσινή σύσκεψη αποφασίστηκαν. Η διακοπή των οδικών θαλάσσιων και αεροπορικών συνδέσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία με εξαίρεση τη μεταφορά εμπορευμάτων και την είσοδο στη χώρα όσων έχουν ελληνική ηθαγένεια ή διαμένουν στην Ελλάδα. Η διακοπή και της ακτοπλοϊκής μεταφοράς από και προς Ιταλία για επιβάτες, ενώ συνεχίζεται κανονικά η μεταφορά εμπορευμάτων. Η απαγόρευση της πρόσδεσης κουρασγερόπλειων και ημερόπλειων στα ελληνικά λιμάνια. Ακόμη, η διακοπή των αεροπορικών συνδέσεων με την Ισπανία. Στη σημερινή τηλεδιάσκεψη ε, αποφασίστηκε επιπλέον ότι όσοι εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια τίθεται σε υποχρεωτικό κατοίκον περιορισμό για 14 ημέρες. Προβλέπεται μάλιστα διοικητικό πρόστιμο για όσους παραβιάζουν την υποχρέωση αυτή. Ακόμη, από αύριο το πρωί αναστέλλεται η εφαρμογή του δακτυλίου μέχρι το τέλος Απριλίου. Επιπλέον, αναστέλλεται για δύο εβδομάδε ε, από το Υπουργείο Αγροτική ανάπτυξη, η υποβολή δηλώσεων ωΔε θα εκδοθεί αργότερα σχετική απόφαση από τον πεκεπέ. Επιπλέον, με την τελευταία πράξη νομοθετικού περιεχομένου ανάμεσα στα άλλα προβλέπονται. Η εφαρμογή γενικότερων πολιτικών δράσεων, όπω η αποτροπή τη εισόδου πολλών ατόμων ταυτόχρονα. Στην επιχείρηση μέτρα αυτοπροστασία των εργαζομένων, η τήρηση απόσταση δύο μέτρων μεταξύ των πελατών και η αποφυγή χρήση μετρητών. <coughs> η εφαρμογή επιπλέον νομικών συνεπειών για του παραβάτε τη εφαρμογή των κατεπηγόντων μέτρων αντιμετώπιση τη διασποράς του κορονοϊού. Θα επιβάλλονται πρόστιμα 5.000 ευρώ σε όσου, δείχνοντα αντικοινωνική συμπεριφορά, παραβιάζουν τα μέτρα. Ακόμη. Η ΠΥΝΕΠΗ προβλέπει την καταγραφή αποθεμάτων για την επάρκεια μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής. Επιχειρή... Μέτρα και διευκρινήσεις λοιπόν από την ενημέρωση <σομίλιο> της κυβέρνησης τονίστηκε σε όλους τους τόνους <σομίλιο> πως σούπερ μάρκετ και φαρμακεία παραμένουν ανοιχτά, δεν κλείνουν.